Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε την μικρή δράση, την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου που προηγήθηκε και να δούμε όμως και πολύ ωραία θέματα. Θα δούμε τη νίκη του Αστέρα Πετρητή, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Κουρτέση, για την πολύ καλή πορεία που κάνει η κερκυριακή ομάδα με στόχο την άνοδο στην γαμαθηνική κατηγορία. Θα δούμε τον πρόεδρο του Ολύμπου, τον Φώτη Σκλαβούνα, να μας μιλάει για το σημαντικό τουρνουά που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Θα δούμε τον αγώνα παλεμάχων του Αστέρα Κέρκυρας κόντρα στον Ηρακλή, αλλά και τους παλέμαχους του Λεβαδιακού και βεβαίως μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον προπονητή μπάσκετ Κώστα Παπαϊωάννου, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα των Λεόντων. Πάμε όμως εμείς να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, αφού καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είσαστε καλά. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Είχαμε λοιπόν τους αγώνες για τα μπαράζ ανόδου όσον αφορά τη γάμα εθνική κατηγορία. Πάμε στον τρίτο όμιλο, εκεί που υπάρχει κερκυριακή συμμετοχή για την τέταρτη αγωνιστική. Ο Στάθης Πετρητή αντιμετώπισε την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου, νίκησε 0-3. Η Θύελλα Κατσικά ιτήθηκε από τον Απόλλων Πάργας 0-3, ενώ η Νέα Σιλεύκια ιτήθηκε από την Αναγέννηση Στάνου 0-4. Φιλοξενούμενη γενικότερα ήταν οι νικητές. Δερπό είχε η ομάδα της Καστοριάς. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Ο Στάθης Πετρητή είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς. Ακολουθεί η Αναγέννηση Στάνου με 7. Ο Απόλλων Πάργας έχει 6, όσους και η Καστοριά αλλά και η Θύελλα Κατσικά. Χωρίς βαθμούς Νέα Σιλεύκια και Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου. Η επόμενη αγωνιστική μεθαύριο Τετάρτη προβλέπει τις εξής αναμετρήσεις. Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου Νέα Σιλεύκια, η Καστοριά αντιμετωπίζει την Θύελλα Κατσικάς και η Αναγέννηση Στάνου των Απόλλων Πάργας. Ρεπό έχει η κερκυριακή ομάδα ο Αστέρας Πετρητή. Σε λίγο εμείς θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε τον πρόεδρο του Αστέρα Πετρητή, τον Σπύρο Κουρτέση, για την πορεία της κερκυριακής ομάδας και τον στόχο που είναι πιο κοντά από ποτέ. Πριν όμως γίνει αυτό, πάμε να δούμε τα αθλητικά νέα των ημερών. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Λευκάδα, στους αγώνες του Ιόνιου, στους αγώνες που έγιναν στη Λευκάδα και ξεκινάμε με τον Άκη Κέρκυρα 2015, ο οποίος συγκέντρωσε 14 μετάλλια, παρακαλώ, στους Ιόνιους αγώνες που έγιναν στη Λευκάδα. Συγκεκριμένα, 7 χρυσά, 3 σημαίνια και 4 χαλκινά μετάλλια. Τον απολογισμό στο Κέρκυρα στους αγώνες αυτούς. Να σας πω λοιπόν αναλυτικά τις επιδόσεις των παιδιών. Πρώτος στα 100 Open ο Γιώργος Ελλάς. Πρώτη θέση στα 1500 μέτρα ο Ρέστης Μουχλιανίτης. Πρώτος στην σφαίρα ο Αλέξανδρος Ελούλ. Πρώτος στο Vortex ο Σπύρος Τάντης. Πρώτη θέση στα 600 μέτρα ο Άρης Ραψομανίκης. Πρώτη θέση στο Vortex η Αγνή Μάρτη. Δεύτερη θέση στο μήκος η Άρτεμις Λουκοπούλου. Δεύτερη θέση στα 200 μέτρα με εμπόδιο ο Νίκος Λούβρος. Δεύτερη θέση στο Vortex ο Χαριλαίος Βασιλείου. Τρίτη θέση στα 50 μέτρα η Ηλέκτρα Μουχλιανίτη. Τρίτη θέση στα 80 μέτρα ο Αριστίδης Γινάργυρος. Τρίτη θέση στα 600 μέτρα ο Χρήστος Παλιούρας. Τρίτη θέση στα 1200 μέτρα ο Σπύρος Στάντης. Και οι διακρίσεις συνεχίζονται. Έκτη θέση στο μήκος με την Αριάδνη Κατσαρού. Πέμπτη θέση στα 80 μέτρα με τη Σπυριδούλα Κωνστάντη. Πέμπτη θέση στη σφαίρα με τον Δημήτρη Χοντρογιάννη. Πολύ σημαντικός ο απολογισμός στο Κέρκυρα. Συγχαρητήρια σε όλους δίνει ο σύλλογος και βεβαίως υπό τις προπονητικές οδηγίες της Ελένης Κορονάκη. Νάτι εδώ με τον Γιώργο Σελά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Κέρκυρα και τους αγώνες στίβου που έγιναν στη Λευκάδα. Θα μείνουμε στους ίδιους αγώνες και θα πάμε στο Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας 2018. Και εδώ πολλές διακρίσεις. Συμμετείχε λοιπόν και ο σύλλογος αυτός Νάτα όλα τα παιδιά στους Ιόνιους αγώνες που έγιναν στη Λευκάδα. Οι αθλητές υπό τις οδηγίες του Νίκου Μόσχου κατέκτησαν τις εξής θέσεις. Πρώτη θέση στο μήκος με τον Δημήτρη Μουμούρη. Δεύτερη θέση στο μήκος με τον Αλέξανδρο Γκόκα. Δεύτερη θέση στα 50 μέτρα με τον Αλέξανδρο Καρίδη. Δεύτερη θέση στα 60 μέτρα με τον Σπύρο Μιχαλά. Δεύτερη θέση στο μήκος στην ηλικία K16 με τον Στάθη Νταλιαπέ. Τρίτη θέση στα 100 μέτρα με τον Σπύρο Γραμμένο. Τρίτη θέση στο επικοντό με τον Πέτρο Πρίφτη. Δεύτερη θέση με τον Δημήτρη Τσιάβο στα 1200 μέτρα K16. Δεύτερη θέση με την Πηγή Λουκία στα 1200 μέτρα K16. Τρίτη θέση με τον Λαέρτη Ντούκο στο Ακόντιο στην κατηγορία K18. Και βεβαίως τα παιδιά, κάποια από τα παιδιά τα είδαμε και την Παρασκευή στην εκπομπή Αθλολογίες που μας μίλαγαν για τους στόχους όσον αφορά αυτούς τους αγώνες στη Λευκάδα. Συγγνώμη. Πάμε και στο Κερκυριακό Γυμναστικό Σύλλογο. Είχαμε μιλήσει με τον Μακιτζίλιο και για τους αγώνες αυτούς. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς τα πήγαν οι αθλητές του Μαγκιτζίλη όσον αφορά τα άλματα. Ο Λιτσαρδόπουλος πρώτος βεβαίως και κάνει πολύ αξιόλογες εμφανίσεις το παιδί αυτό. Ο απολογισμός των αθλητών και των αθλητριών του Μαγκιτζίλη στο επικοντό ήταν άκρος θετικός.
Πρώτος, ο Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος με νέο ατομικό ρεκόρ 4.30, ενώ μέσα στον αγώνα έκανε δύο φορές ατομικό ρεκόρ 4.20 και 4.30. Δεύτερος, ο Δημήτρης Σιαπέρας με νέο ατομικό ρεκόρ 3.40. Τέταρτος, ο Νικόλαος Μπαρλογιάννης με 2.70 στον πρώτο του αγώνα στο επικοντό, ενώ σαν αφορά τα κορίτσια στην κατηγορία K16. Πρώτη ήρθε η Μαρία Ελένη Μπόχτη με 2.60 μέτρα. Πέμπτη, η Χρυσάνθη Παπασταματίου, μόλις 12 ετών το κορίτσι αυτό, με επίδοση 2 μέτρα. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτά όσον αφορά τον στίβο και τις διακρίσεις των κερκυριακών σωματείων, και πάμε στην άρση βαρών, γιατί διακρίσεις είχαμε και εδώ. Την Κέρκυρα εκπροσώπησαν ο μαθητής Νικηφόρος Γαρνέλης του πρώτου ΕΠΑΛ στην κατηγορία των ΣΥΝ 109 κιλών και η μαθήτρια Στεφανία Μαρία Σιμουπούλου του τρίτου ΓΕΛ στην κατηγορία των 49 κιλών και οι δύο βεβαίως αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Αλκινός Κέρκυρας. Η Στεφανία Μαρία Σιμουπούλου κατέκτησε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο σε σύνολο 100 κιλών, 44 στο Αρασέ και 56 στο Επολέζετε, ενώ ο Νικηφόρος Γαρνέλης κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με σύνολο 165 κιλών, 70 στο Αρασέ και 95 στο Επολέζετε. Επίσης, στον ίδιο χώρο έγινε και το πρωτάθλημα παιδων, εφήβων, κορασίδων, νεανίδων που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Οι αθλητές λοιπόν του Αλκίνου τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Δύσκολη κατηγορία της Στεφανίας Μαρίας Ασημοπούλου στην κατηγορία των 49 κιλών. Συμμετείχαν νέοι αθλητές, παγκόσμιοι πρωταθλητές, ωστόσο η αθλήτρια του Αλκίνου κατάφερε να κατακτήσει την πέμπτη θέση σε όλες τις κινήσεις, Αρασέ και Επολέζετε, αλλά και στο σύνολο, κάνοντας 42 Αρασέ και 56 Επολέζετε, σύνολο 98 κιλά. Στο πρωτάθλημα παιδων εφήβων και στις αντίστοιχες κατηγορίες ΣΥΝ 102 και ΣΥΝ 109 κιλά αγωνίστηκε ο Γαρνέλης Νικηφόρος, ο οποίος έκανε υπέρβαση και σημείωσε βεβαίως ρεκόρ. Τα δύο παιδιά του Αλκίνου λοιπόν τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Οι προπονήσεις τους γίνονται σε μια αίθουσα άθλια πραγματικά που χρήζει βελτίωσης υπό τις οδηγίες του Ηρακλή Ροδίτη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις διακρίσεις των παιδιών σε όλα τα αθλήματα, τις προσπάθειες που γίνονται, τους αγώνες τους οποίους συμμετείχαν, και πάμε να δούμε αν υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Αστέρα Πετρητή, Σπύρο Κουρτέση, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πολύ αξιόλογη πορεία που κάνει η ομάδα όσον αφορά τα μπαράζ για άνοδο στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Ήδη ο Αστέρας Πετρητή είναι πρώτος στη βαθμολογία έχοντας 10 βαθμούς. Νίκησε μάλιστα χθες την Αθλητική Ένωση Ξηροβουνίου 0-3. Στην επόμενη αγωνιστική μεθαύριο κερκυριακή ομάδα έχει ρεπό, αλλά ο στόχος φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ. Να τον υποδεχτούμε λοιπόν και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαντούλα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Ωραία. Πες μου λίγα λόγια για την πορεία της ομάδας. Νίκες, ισοπαλία, σε έναν αγώνα που κάνουν όλες οι ομάδες άνοδο στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Είσαι ευχαριστημένος? Αν τι άλλο, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά από το διπλό στην Καστοριά. Ναι. Συνεχίσαμε με δύο, μια νίκη και μια ισοπαλία και φέραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στον αγώνα και στην Νάρτα. Τα είχαμε πει και... ότι πήγαμε στην Νάρτα με σοβαρούς τραυματισμούς. Mm-hmm. Με σχεδόν 14 παίχτες. Α, τόσο ελλειπής η αποστολή λόγω τραυματισμών. Ναι, ναι. Είχαμε 4 σοβαρούς τραυματισμούς σε βασικούς παίχτες. Ναι. Και 2 αναγκαστικές αλλαγές στη διάρκεια του αγώνα της Άρτας. Οπότε τώρα σας ευνοεί το γεγονός ότι υπάρχει ρεπό, πρόεδρε, έτσι, μεθαύριο Τετάρτη? Ναι, ναι, βέβαια, γιατί Τετάρτη υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική, οπότε εμείς έχουμε λίγο χρόνο να χαλαρώσουμε λίγο, να ερεμήσουμε και λίγο τα παιδιά, να ξεκουραστούν, γιατί πραγματικά δώσαν μεγάλο αγώνα φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και δεν πρόλαβα να ξεκουραστούν, δηλαδή από το τελικό κυπέλου που κατέκτησε ο Αστέρας Πετρητή το κύπελλο, από τον τελικό και μετά η συνέχεια, χωρίς ξεκούραση, όλο το πρωτάθλημα, όλη η χρονιά. Δεν έχει πολλά λεπτά. Ο θεσμός του κυπέλου μας ταλαιπώρησε πολύ. Ναι. Μπορεί να έχει ένα πολύ αίσιο τέλος, αλλά για τα μπαράς μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Τα πηγαίνετε λοιπόν πάρα πολύ καλά. Πρώτη θέση στη βαθμολογία με 10 βαθμούς. Θα κάνει το ρεπό του τώρα ο Αστέρας Πετρητή μεθαύριο. Άρα ο στόχος είναι πιο κοντά από ποτέ, πρόεδρε? Πιστεύω πως ναι. Θα δούμε και τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Mm-hmm. Και εκεί θα είμαστε λίγο πιο σίγουροι για το τι χρειαζόμαστε.
Πες μου λίγα λόγια για αυτή την ομάδα. Τα είχαμε πει λίγο στο κύπελο, στην αφορμή που μας δόθηκε εκεί. Αλλά μου φαίνεται μια ομάδα δεμένη, μια ομάδα που αποτελείται από κυρίως καλά παιδιά, μια ομάδα που υποδέχτηκε το Γιάννη Σφακιανάκη όταν εκείνος ανέλαβε τα ηνία στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Πες μου λίγα λόγια για αυτή την ομάδα. Εκτός από τα καλά παιδιά, είναι και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Θεωρώ ότι είχαμε το καλύτερο ρόστερ στην κατηγορία. Mm-hmm. Άρα άξιζε στον αστέρα. Είχαμε ένα μεγάλο ρόστερ. Φανταστείτε ότι είχαμε 22 ποδοσφαιριστές στην αρχή της σεζόν. Και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, γιατί πρωτάθλημα, κύπελο και μπαράζ, και φτάσαμε στο σημείο με τους τραυματισμούς και λίγο με τις δουλειές των ποδοσφαιριστών να έχουμε αυτή τη στιγμή 12-13 ποδοσφαιριστές. Ναι, αυτό είναι το στενάχωρο, αλλά από την άλλη υπάρχει πολύ πείσμα, υπάρχει πολύ αγωνιστική προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου, γιατί φέτος τα πήρατε κιόλα, δεν αφήσατε και τίποτα. Πρωτάθλημα το πήρατε, κύπελο το πήρατε, η άνοδος φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά, άρα ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά στην ιστορία της ομάδας. Εννοείται. Νταμπλ και άνοδος στη Γάμα Αθηνική, που είμαστε πολύ κοντά. Εννοείται. Άρα είσαι πολύ χαρούμενος. Δώσανε ψυχή και σώματι για το. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές. Τα δώσαν όλα. Πες μου λίγα λόγια και για την απόφαση να αναλάβει ο Γιάννης Σφακιανάκης τα ηνία της ομάδας. Ξέρετε ότι μετά από ένα δύσκολο και κακό αποτέλεσμα, mm-hmm. δεν γίνεται να αλλάξει την ομάδα, οπότε το μάρμαρο το πληρώνει ο προπονητής. Ναι. Η επιλογή ήθελα να πω πως έγινε. Είναι μια αλλαγή προπονητή και επιλέξαμε τον Γιάννη Σφακιανάκη. Και φαίνεται ότι κάνατε και πολύ καλά. Φάνηκε ότι ήταν σωστή απόφαση. Ωραία. Πες μου λίγα λόγια για το γήπεδο του Αστέρα Πετρίτη. Το είδαμε από κοντά και στην αναμέτρηση της ομάδας κόντρα στη Νέα Σελεύκια. Είχαμε δείξει το ρεπορτάζ του αγώνα. Φαίνεται σε πολύ καλή κατάσταση το γήπεδο, πρόεδρε. Το γήπεδο στον Πετρίτη. Έχει ελλείψει στο μοναδικό. Το μοναδικό που του λείπει για να πάρει άδεια για να παίξουμε στη Γάμα Εθνική στο γήπεδο του Πετρίτη είναι η κερκίδα. Ναι. Έχουν βγει 120.000 από την περιφέρεια για να γίνει το έργο, αλλά δυστυχώς 5-6 χρόνια ταλαιπωρούμαστε για να ξεκινήσει το έργο. Δεν βγαίνουν τα χρήματα, δηλαδή πρέπει να γίνει κάποια μελέτη. Ναι. Αλλά κολυσιεργεί το δημόσιο, περιφέρεια. Μάλιστα. Ναι, αλλά θα πρέπει κάτι να γίνει, γιατί αν η ομάδα, όπως όλα δείχνουν, πετύχει το στόχο της, ανόδου στην ΚΑΜΑ Εθνική κατηγορία, φαντάζομαι ότι θα θέλετε να παίζετε στην έδρα σας. Σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω μέσα σε 4 μήνες να μπορεί να γίνει μια κερκίδα 600 θέσεων. Άρα, η εναλλακτική ποια είναι? Υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Μία είναι το γήπεδο της Λευκύμης. Ναι, που είναι και πιο κοντά. Και το οποίο είναι στο γήπεδο μας και μετά σε ιδιωτικό γήπεδο. Βέβαια, είναι σημαντικό για την κάθε ομάδα να έχει την έδρα της, έτσι, να έχει, να έχει το γήπεδο στον τόπο της, να έχει τον κόσμο της, να έχει... Εμείς πάντως, σαν διοίκηση, έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στο γήπεδο του Πετρίτη, με δικά μας χρήματα, με χορηγούς και με το Δήμο μας έχει βοηθήσει τελευταία. Mm-hmm. Έχουμε φτιάξει θεωρία, έχουμε φτιάξει την περίφραξη. Θέλει, ίσως χρειάζονται κάποιες εργασίες, νομίζω λίγο περιμετρικά, έτσι δεν είναι, κάποιος καθαρισμός χόρτων κτλ. Αυτό πιστεύω, αν γίνει η κερκίδα, μετά δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Πάντως να πω ότι τα δημοσιογραφικά θεωρία που έχετε εκεί στον Αστέρα Πετρίτη, στον Πετρίτη δηλαδή, όσον αφορά την ομάδα, από τα πιο σταθερά και από τα πιο μεγάλα που έχουμε δει. Τουλάχιστον στο νησί. Ναι, αυτά τα φτιάξει η διοίκηση πριν 2 χρόνια με δικά της χρήματα και με τη βοήθεια των χορηγών. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, είναι μια εποχή που οι χορηγοί έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και μάλιστα νομίζω ότι ο Αστέρας Πετρίτη έχει επενδύσει και στο να υπάρχει μια αξιοπρεπής παρουσία όσον αφορά τα social media, μια απορία, οι ανακοινώσεις της, τα ευχαριστήριά της, η ενημέρωση του κόσμου, ακόμα και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα αποτελέσματα, για τις εκδρομές που κάνει, για όλα αυτά που γίνονται. Υπάρχει μια οργάνωση. Κοιτάτε, αν υπήρχε ένα πρωτάθλημα στο marketing, mm-hmm. θα το πέραμε και αυτό. Ναι. Έχετε δώσει βάση και σε αυτό, πρόεδρε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ωραία. Άρα πιστεύω. Έχουμε πολλούς χορηγούς, μας στηρίζουν χορηγοί και από το χωριό και από το νησί και εκτός νησιού. Άρα, φέτος ο Αστέρας άξιζε να τα πάρει όλα, πιστεύεις? Το πάμε αυτό, εννοείται. Είμαστε αίτητοι, δεν κάναμε ήττα. Ναι. Δεχτήκαμε 5 ή 6 γκολ, νομίζω.
Ναι. Στα μπαράς πάλι πάμα ή τι. Παίρνοντας λοιπόν μια γεύση από τις άλλες ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο με τον Αστέρα Πετρητή, άνοδο δηλαδή στην καμαδενική κατηγορία, υπάρχει μια υπεροχή της κερκυραϊκής ομάδας. Φαίνεται και στη βαθμολογία και στα αποτελέσματα. Πιστεύω εμείς η Πάργα και η Καστοριά είναι οι καλύτερες ομάδες. Εάν δεν είχαμε το θέμα με τους τραυματισμούς, θα είμαστε η καλύτερη ομάδα σε αυτό το μίνι του ΝΟΑ. Πες μου αν στο μυαλό σου έχουν υπάρξει σκέψεις ή συζητήσεις ή κινήσεις για το επόμενο βήμα, για την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Έχετε δρομολογήσει πράγματα. Εντάξει, περιμένετε και το τυπικό της υπόθεσης, φαντάζομαι, το να τελειώσουν τα μπαράζ, το να υπάρξει οριστικά η άνοδος της ομάδας στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, αλλά έχει γίνει και μια δουλειά background, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η ΓΑΜΑ Κατηγορία, η Εθνική Κατηγορία, είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι. Είναι πιο επαγγελματική κατηγορία, οπότε τα βήματα πρέπει να γίνουν σοβαρά και σιγά-σιγά. Ναι. Θα ήταν μεγάλο λάθος να ξεκινήσουμε από τώρα να σκεφτόμαστε τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Πρέπει να τελειώσουμε τα μπαράζ, να πάρει η ομάδα το εισιτήριο για τη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά θα ξαναβρεθούμε, πιστεύω, αρκετές φορές. Ο κόσμος όλο αυτόν τον καιρό που παλεύεται, σε όλους τους θεσμούς που υπάρχει εκπροσώπηση από τον Αστέρα Πετρητή, είναι κοντά σας? Ναι, το είδατε και εσείς στον αγώνα του Κυπέλλου. Ναι. Είναι κοντά μας. Και αξιοπρεπής κόσμος, πρόεδρε. Ναι. Ωραία. Δεν μας αφήνει, δεν έχουμε παραπάνω τον κόσμο. Άρα τώρα είναι μια καλή, καλές αυτές οι μέρες που δεν έχετε αγώνα την Τετάρτη, μήπως μπορέσουν να επιστρέψουν κάποιοι τραυματίες και η ομάδα να είναι ακόμη πιο πλήρης για το επόμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά. Εμείς θα έχουμε τη χαρά βεβαίως να τα πούμε και στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας στην εκπομπή Αθλολογίας και εύχομαι τα καλύτερα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον πρόεδρο του Αστέρα Πετρητή, Σπύρο Κουρτές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του στην εκπομπή Αθλολογίες. Πάμε στον πρόεδρο του Ολύμπου. Από τον ένα πρόεδρο θα πάμε στον άλλο πρόεδρο. Φώτης Κλαβούνος μας μιλάει για το τουρνουά που έχει ήδη ξεκινήσει σε καταστάσεις του Ολύμπου, για την ιστορική αυτή ομάδα, για την πορεία της ομάδας φέτος στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, για μελλοντικούς στόχους αλλά και για τη δική του παρουσία στο τιμόνι της διοίκησης της ομάδας. Συνεχίζει να παίρνει ζωή το γήπεδο Ολύμπου, παρότι έχει τελειώσει η αγωνιστική δραστηριότητα και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές διοργανώσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν να γίνονται εδώ, σε ένα από τα πιο αγαπημένα γήπεδα, το οποίο βεβαίως έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Φώτης Κλαβούνος, ο πρόεδρος του Ιστορικού Σωματείου Δίπλωμας, βρίσκεται ένα τουρνουά σε εξέλιξη όσον αφορά τη συμμετοχή ακαδημιών και μικρών αθλητών από όλο το νησί. Ξεκίνησε βεβαίως πολύ πρόσφατα. Πες μου λίγα λόγια για αυτό το τουρνουά. Καλησπέρα καταρχάς. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ξεκίνησε τη εβδομάδα που τρέχει ένα τουρνουά ποδοσφαίρου 8x8, όπου δίνουμε την ευκαιρία στους νησιώσους ποδοσφαιρόφιλους να παίξουν, γιατί γνωρίζετε ότι τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ έχουν τελειώσει και δίνουμε την ευκαιρία μέχρι να επανέλθουν οι αγωνιστικές δραστηριότητες να συμμετέχουν σε ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά με μεγάλη συμμετοχή. Πες μου λίγα λόγια, πόσο θα κρατήσει αυτό το τουρνουά και ποιες ομάδες συμμετέχουν ή πόσες ομάδες συμμετέχουν? Φαντάζομαι είναι πολλές. Συμμετέχουν 21 ομάδες. Είναι παιδιά που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα και όχι μόνο. Ηλικίες δηλαδή? Είναι από 15 χρονών παιδιά μέχρι και παλέμαχοι. Είναι, μάλιστα νομίζω το κλου είναι ο δικηγορικός σύλλογος που συμμετέχει. Τα παιδιά οι οποίοι είναι δικηγόροι. Άνω των 60. Δεν φαίνεται να έχουν κουραστεί ακόμα οι αθλητές από όλο το πρωτάθλημα και από όλη την αγωνιστική δράση, οπότε νομίζω θα υπάρχει έντονος και ενθουσιασμός στο τουρνουά. Είναι διψασμένος ο κόσμος. Εγώ αυτό βλέπω, ότι οι συμμετέχοντες διψάνε να παίξουν ποδόσφαιρο πραγματικά, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Άρα αυτό σκοπός είναι να γίνει θεσμός, θα το δοκιμάσετε φέτος, να δείτε πώς θα εξελιχθεί και θα δούμε τι θα γίνει? Το κάναμε πιλωτικά. Για να δώσουμε ζωή στο γήπεδο τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν υπάρχει δραστηριότητα. Mm-hmm. Ναι, σκοπός μας είναι να το καθιερώσουμε και να γίνεται κάθε χρονιά. Το γήπεδο πάντως έχει βελτιώσεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή το γήπεδο Ολύμπου βρίσκεται στα καλύτερα γήπεδα της Κερκυράς δεδομένων των προβληματικών γήπεδικών συνδικών τις οποίες έχουμε στο νησί. Οπότε είσαι ικανοποιημένος από την κατάσταση του γήπεδου? Προβλέπετε κάποια στιγμή αργότερα να γίνουν κάποιες άλλες παρεμβάσεις, ίσως μια τέντα, ένα στέγαστρο, κάτι? Έχει γίνει μεγάλος αγώνας από την διοίκηση του Ολύμπου συνολικά για να φέρουμε το γήπεδο στη μορφή που είναι σήμερα.
Θεωρώ ο Τάπιτας είναι ο καλύτερος, τουλάχιστον στον χώρο του κέντρου της Κέρκυρας. Τα αποδυτήρια είναι προγραμματισμένο να γίνουν παρεμβάσεις με πρώτα τα αποδυτήρια του Ολύμπου για την καινούργια ποδοσφαιρική σεζόν. Το κηλικείο είναι καινούριο, οι εγκαταστάσεις της Ακαδημίας επίσης καινούργιες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα μικρά παιδιά αλλά και στις ομάδες που φιλοξενούμε εδώ πέρα. Η πρώτη ομάδα του Ολύμπου, η οποία αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της ΑΕΝΑ κατηγορίας, ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Κέρκυρας, μια δύσκολη γωνιά, ένα δύσκολο πρωτάθλημα με τον κορονοϊό και όλα όσα απακολούθησαν υπό τις προπονητικές οδηγίες του Τάσου Βενέτη, τα πήγε πάρα πολύ καλά φέτος. Πραγματικά, έγινε μεγάλη προσπάθεια και εκεί, με ελλιπές ρόστερ, με τον κορονοϊό, με τα όποια προβλήματα υπήρχαν. Ο προπονητής μας, ο Τάσος Βενέτης, αλλά και τα παιδιά έδωσαν πραγματικά σημαντική μάχη. Και κατέφεραν και τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Νομίζω αν συνυπολογίσουμε τα μπάτζετ του Αστέρα Πετριτή και του Θηναλιακού, πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Ολύμπου. Η τρίτη θέση. Μια και είπες αυτές τις δύο ομάδες στο γήπεδο Ολύμπου, διοργανώθηκαν μεγάλα event, τελική με πολύ σημαντικές ομάδες, με κύπελα, με απονομές, πολύ όμορφες διοργανώσεις. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό? Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκε στο γήπεδο του Ολύμπου τελικό κυπέλου. Mm-hmm. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί δεν έχει ξαναγίνει και νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση και από την ΕΠΣ Κέρκυρας αλλά και από τη μεριά μας, από τους ανθρώπους του Ολύμπου. Νομίζω ο κόσμος ευχαριστήθηκε, οι ομάδες εξέδωσαν ευχαριστήσεις ανακοινώσεις για τη διοργάνωση. Γενικά νομίζω ότι υπήρχε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ατμόσφαιρα και κλίμα. Όντας τόσα χρόνια στα γήπεδα και βοηθώντας και άλλες ομάδες βεβαίως, ήταν αναπόφευκτο να φτάσουμε εδώ, να φτάσουμε να ηγείσαι του Ολύμπου? Δεν ήταν στις προθέσεις μου αυτό. Ποτέ δεν είχα δηλαδή σαν όνειρο να διοικήσω τον Ολύμπο. Εμένα, αν θέλεις, το όνειρό μου είναι και μου αρέσει να προπονώ μικρά παιδιά. Αυτό μου άρεσε πάντα. Με τραβούσε. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που βρέθηκα εγώ να ηγούμαι του Ολύμπου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Είναι ένα μεγάλο σωματείο και το πιο ιστορικό σωματείο της Κέρκυρας. Και προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο με αυτό μαζί με τους συνεργάτες μου για να τοποθετήσουμε πάλι τον Ολύμπο, αν θέλεις, εκεί που το αξίζει. Πραγματικά, εκεί που το αξίζει. Έχω δει ότι παρακολουθείς, πας στο εξωτερικό, προσπαθείς να επιμορφώνεις παραπάνω, να παρακολουθείς σχολές, να αναπτύσσεις τις γνώσεις σου στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα μικρά παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν προπονητή? Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από αυτό. Όποιος σταματάει να προσπαθεί, σταματάει να μαθαίνει, να επιμορφώνεται όπως πολύ σωστά είπες, δεν κάνει κάτι νομίζω. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Δεν έχει σταματημό αυτό το πράγμα. Αυτή είναι και η ομορφιά του, αν θέλεις, από το κομμάτι του προπονητή και όχι μόνο του προπονητή, τεχνικού διευθυντή και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμένα αυτό είναι που μου αρέσει, ότι δεν μπορείς να πεις ότι κάπου έφτασες. Συνέχεια έχει εξέλιξη, συνέχεια πας παρακάτω. Ναι, μου άρεσε. Έχω κάνει ένα πολύ ωραίο ταξίδι στις Ακαδημίες της Ρεάλ εδώ και 3 χρόνια, εξαιρετική εμπειρία. Έχω παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ανάλυσης ποδοσφαίρου και αυτό εξίσου ενδιαφέρον και προσπαθώ μέσα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και τις γηπαιδικές δραστηριότητες να βρω χρόνο να παρακολουθώ, να εξελιχθώ και εγώ να πάω στο παραπάνω δίπλωμα προπονητικής και ό,τι άλλο μπορώ να παρακολουθήσω. Άρα, προβλέπετε ένα καλοκαίρι με πλούσια αγωνιστική δράση στο γήπεδο Ολύμπου? Ναι. Τους επόμενους 2 μήνες, νομίζω και οι ομάδες παλεμάχων που συμμετέχουν εδώ, αλλά και το μέσο του τουρνουά, νομίζω το γήπεδο θα είναι σχεδόν κάθε μέρα γεμάτο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Φώτη Σκλαβούνα και τον ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε με την αναμέτρηση των παλεμάχων του Αστέρα Κέρκυρας κόντρα στον Ηρακλή, αλλά και τις δηλώσεις των παλεμάχων του Λεβαδιακού καθώς και τον Κώστα Παπαϊωάννου.
αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266-10-44-444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης. Κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο Polymarket. Χειροποίητος καναπές γωνία με δυνατότητα επιλογής διαστάσεων και χρωμάτων από 840 ευρώ. Άνετη πολυθρόνα με βελούδινη υφή από 195. Ντουλάπα δίφυλη από 145. Καναπές κρεβάτι γωνία από 450. Καρέκλα μεταλλική από 35 ευρώ. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
Η εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Αεβενόξ γιορτάζει 70 χρόνια γεμάτα επιτυχίες. Σουβενίρ, προϊόντα μόδας και όμορφες ιδέες. Μια νέα εποχή ανατέλει με νέες δημιουργίες. Μια νέα γενιά μπραντς. Με έμφαση τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την ελληνική παράδοση. Σχεδιάζουμε και παράγουμε νέα προϊόντα ανώτερης αισθητικής και ποιότητας. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το Brand C Plus Greece. Σουβενίρ γεμάτα Ελλάδα και τους ανθρώπους. Το brand Evas Fashion. Κοσμήματα και γυναικεία αξεσουάρ που εχμαλωτίζουν την ελληνική ομορφιά. Το brand Irene's Feelings. Εθέρια γυναικεία ρούχα. Το brand Eleganto. Με γυαλιά ηλίου. Εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Αεβενόξ. The Souvenir Experience. Σπίτι Νίκος στα Δανίλια. Ένας εκπληκτικός χώρος για καφέ, σνακ, ποτό, αλλά και διασκέδαση στην πισίνα και τον πεδότοπο. All day αποδράσεις και το βράδυ εκλεκτό φαγητό στο εστιατόριό μας με ωραία ατμόσφαιρα δίπλα στη φωτιζόμενη πισίνα. Σπίτι Νίκος και για τις πιο αξέχαστες δεξιώσεις του γάμου, της βάπτισης, της γιορτής έως 100 ατόμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 90 746. Σπίτι Νίκος στα Δανίλια. Αυτό το καλοκαίρι δεν μένει σπίτι. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkyralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Καλημέρα! Καλημέρα! Το καινούριο, ε! Και όχι μόνο! Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ντελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφου, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα τρία γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ωραία μάτια, πού πας! Λαβράνος, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι μεγάλες οικογένειες. Γι' αυτό και στην Τράπεζα Πειραιώς ξέρουμε ότι δεν στηρίζουμε επιχειρήσεις, αλλά ανθρώπους με χρηματοδοτήσεις εγγυημένες από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησεων EIF Pan European Guarantee Fund. Με ανταγωνιστική τιμολόγηση και μειωμένες εξασφαλίσεις. Κλείστε ραντεβού με τον επιχειρηματικό συνεργάτη στο κατάστημα συνεργασίας σας και αποκτήστε τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ, για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμοι για shopping. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, ο οίκος κοντός. Η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2660 48 9 44 και 45.
απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Boy Koskodos. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Φακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Φακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 266 10 37 125. Πολυκατάστημα 30 φύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 266 10 43 180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης. Κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλολογίας. Και πάμε να δούμε τις συχνές δράσεις όσον αφορά τους παλέμαχους του Αστέρα Κέρκυρας. Γίνονται φιλικά παιχνίδια, φιλικές αναμετρήσεις με ομάδες άλλων παλεμάχων, με σκοπό βεβαίως πάντα φιλανθρωπικό. Εδώ ο σκοπός των αναμετρήσεων του Αστέρα Κέρκυρας με τον Ηρακλή και τον Λιβαδιακό ήταν να ενισχυθεί η μέλισσα. Ανταποκρίθηκαν λοιπόν και οι δύο πολύ, πολύ μεγάλες ομάδες, πολύ μεγαλονόματα, και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης και ο Λιβαδιακός ήρθαν στο νησί, αντιμετώπισαν τον Αστέρα Κέρκυρας στο γήπεδο Ολύμπου. Εμείς βρεθήκαμε στην αναμέτρηση του Αστέρα Κέρκυρας κόντρα στον Ηρακλή. Βεβαίως παρακολουθούσαν από κοντά και οι παλέμαχοι του Λεβαδιακού. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις και το ρεπορτάζ. Στα Σαϊδινίου από την ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Οι παλέμαχοι θα ξαναγωνιστούν. Και ο σκοπός βεβαίως είναι να έρχονται παλέμαχοι στο νησί, να πηγαίνουν και παλέμαχοι του Αστέρα Κέρκυρας εκτός νησιού και να δίνουν σημαντικούς αγώνες, κυρίως φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Λίγα λόγια λοιπόν για την επίσκεψή σας στο νησί και την πρόσκληση που αποδεκτήκατε από τους παλεμάχους του Αστέρα Κέρκυρας. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Ελούλο, ο οποίος, με τον οποίο έτυχε κάποια στιγμή να βρεθούμε στο Μέτσοβο. Και από τότε αποφασίσαμε ότι κάποια στιγμή θα μας καλέσετε για να έρθουμε εδώ πέρα. Και φυσικά ανταποκριθήκαμε αμέσως και όπως είπατε προηγουμένως, οι βετεράνοι όλης της Ελλάδος παίζουν πάντα για κοινωνικούς σκοπούς. Εμείς έχουμε παίξει τουλάχιστον 400 παιχνίδια τα τελευταία 20 χρόνια και έχουμε παίξει τα 395, τα παίξαμε για κοινωνικούς σκοπούς. Και αυτό θα κάνουμε γιατί... Ό,τι ήταν να δώσουμε ποδοσφαιρικά το έχουμε δώσει πριν από πολλά χρόνια και τώρα φυσικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε βετεράνους ποδοσφαιριστές, ανθρώπους που έχουν ανάγκη, οικογένειες φτωχών. Καταλαβαίνετε. Ο ηλικιακός μέσος όρος τώρα της ομάδας, δηλαδή ο πιο μεγάλος, ας πούμε, το πιο μεγάλο παλικάρι, πόσο χρόνο και το πιο μικρό πόσο είναι. Παλικάρι το λέτε το πιο πόσο μεγάλο. Πόσο το πω, τι. Καλά, αυτό το λέτε. Λοιπόν, έχουμε, είναι 60 και κάτι. Δυστυχώς δεν ήρθε ο Λάκης Παπαγιάννου γιατί είχε κάποιο πρόβλημα. Και ο οποίος είναι 67 χρονών, καταλαβαίνετε. Έχει και περάσει από το νησί και τη θητεία του, καταλαβαίνουμε. Οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα έχουμε ορισμένους λίγο νεότερους από το Λάκη, 50, ένα-δύο παιδιά είναι 48-50 χρονών, οι υπόλοιποι είναι
μέσα στους όρους 60 ετών τουλάχιστον. Εντάξει, μικροί είσαστε. Μικροί είμαστε, όπως το θέτετε καλά. Άκουσα μια οδηγία πριν, μη τρέχετε πολύ. Γιατί, για να μην μου έτσι κουραστούν από τώρα. Ακριβώς. Ναι. Θα γίνουν 2-40 λεπτά. Όχι, δεν νομίζω. Εμείς παίζουμε πάντα τουλάχιστον, το πολύ μάλλον 30 με 35 λεπτά το ημιχρόνιο. Γιατί κάνει και ζέστη, έχουμε και ήλιο, μη μου πάθετε και τίποτα και τρέχουμε. Άντε, μπράβο, καλά το λέτε. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές παίζουμε και σε κάποιες άλλες περιοχές που βάζουν πιτσιρικάκια και δυσκολεύουν τη ζωή των βέβαια. Το σκορ δεν έχει σημασία βέβαια. Δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Μας ενδιαφέρει ο σκοπός που πρέπει να επιτελέσουμε. Άρα νομίζω θα περάσει τώρα αυτές τις 3 μέρες στο νησί, μαζί με τον Λεβαδιακό βεβαίως και εκείνος έχει έρθει βεβαίως στην Κέρκυρα. Και το ευχάριστο είναι ότι συναντάω και ορισμένους φίλους που είχαμε παλιά κάποιες σχέσεις ποδοσφαιρικές, φιλικές όλων των ειδών. Και είναι ευχάριστο να βλέπεις ανθρώπους μετά από 20-30 χρόνια. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Στέφανος Δινόπουλος από την ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Η ιστορική ομάδα, το ιστορικό σωματείο, βρίσκεται στην Κέρκυρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τους παλεμάχους του Αστέρα Κέρκυρα σε αγώνες βεβαίως πολύ σημαντικούς με ιδιαίτερα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πώς σας φαίνεται το νησί μας? Είναι πάρα πολύ ευχάριστο που είμαστε εδώ, μας αρέσει πάρα πολύ η Κέρκυρα και νομίζω ότι όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Το περιβάλλον, ο καιρός, όλα τα πάντα. Μας αρέσει πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παλεμάχους εδώ του Αστέρα της Κέρκυρας, οι οποίοι μας καλέσανε για να έρθουμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Πώς είναι να είστε αρχηγός των παλεμάχων? Δύσκολο είναι, εύκολο είναι? Γιατί και τα παιδιά εδώ είναι σε μια ηλικία που δεν δέχονται και πολλά τώρα. Κοιτάξτε, στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή είναι ένα μέρος που ήρθε εδώ. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν ποδοσφαιριστές καταξιωμένοι στον Ηρακλή, οι οποίοι παίξαν ποδόσφαιρο. Ομιλών προηγούμενα ο κύριος Αηδινή, ο οποίος είναι ίσως η ιστορία του Ηρακλή, όπως είναι ο Βασίλης Χατζηπαναγής και άλλοι πολλοί ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ένα μέρος από τους παίκτες που ήρθαμε εδώ. Αυτοί μπόρεσαν να έρθουν σήμερα και αυτοί θα τιμήσουν και τιμούμε πάντα τη φανέλα του Ηρακλή. Για μας ο Ηρακλής είναι ιστορία, είναι ιδέα, είναι αγάπη και από εκεί και πέρα προσπαθούμε κάθε φορά να ανταποκριθούμε σε όσους μας καλούν. Πάντα δεν αναφέρατε τους πιο μικρούς εδώ για να κερδίσετε το παιχνίδι? Όχι, εμείς φέραμε τους πιο μεγάλους σήμερα. Μάλλον βλέπω τον Αστέρα που έχει τους πιο μικρούς. Αλλά δεν πειράζει. Για μας δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία το σκορ. Για μας έχει ότι ήρθαμε εδώ, ότι είμαστε στην Κέρκυρα που την αγαπάμε πάρα πολύ και θα δείξουμε την αγάπη μας έμπρακτα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Είστε η έμπρακτη απόδειξη της έρευνας που λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους στον αθλητισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα δεν φεύγουν εύκολα από αυτόν. Όχι, εγώ θυμάμαι το μικρό πήγα στον Ηρακλή από 14 χρονών, στα μικρά, μετά στην μεγάλη ομάδα. Θέλω να πω ότι η ζωή μου είναι ο αθλητισμός. Εγώ προσωπικά, γιατί είμαι και γυμναστής, είμαι καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα σταματήσει ποτέ. Και όχι μόνο για μένα, για όλα τα παιδιά. Όλοι θα παίζουν ποδόσφαιρο μέχρι να μην μπορούμε πια. Να είστε καλά, καλό. Να είστε καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Σάκης Χατζόγλου από την ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ένα ιστορικό σωματείο βρίσκεται στην Κέρκυρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τους παλέμαχους του Αστέρα Κέρκυρας σε παιχνίδια βεβαίως φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι παλέμαχοι βρίσκουν την ευκαιρία να τα λένε και εντός γηπέδου και είναι ευχάριστες αυτές οι συναντήσεις, σας φαντάζομαι. Έτσι είναι ακριβώς. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Πάντα όπου μας καλούν, είτε για φιλανθρωπικό χαρακτήρα κάποιο ποδοσφαιρικό παιχνίδι, είτε για τις εκδηλώσεις που γίνονται αύριο στην Κέρκυρα, ο Ηρακλής πάντα θα είναι στις επάλξεις. Πάντα θα είναι εκεί που του ζητά να πάει. Σας μικρό σας βλέπω μου που ήρθατε με τους παλέμαχους τώρα εδώ. Μικρό σας βλέπω. Δεν είμαι και πολύ μικρός. 50. 50 έφτασα. Σε σχέση με... Ίσως δείχνω, αλλά είμαι ακόμα
Είμαι στα 50 πλέον. Είναι έχω πιο και το δύσκολο. Γιο μου μαζί. Α, ωραία. Έχω το μικρό μου το γιο εκεί πέρα να παίξει αυτός. Είναι πιο δύσκολο τώρα να συνεργάζεστε με τους συμπαίκτες ή όντας νεότερους? Τώρα είναι καλύτερα νομίζω. Γιατί όσο νεότεροι ήμασταν, τόσο περισσότερο τρέχαμε, τόσο περισσότερο πηγαίναμε για το αποτέλεσμα. Τώρα αυτή τη στιγμή ο χαρακτήρας είναι εντελώς φιλανθρωπικός, εντελώς χαλαρός. Απλά θέλουμε να περάσουμε καλά, να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς συμπαίκτες σε όλη την Ελλάδα. Όπως είναι και από το Λεβαδιακό, ας πούμε. Αν ξεκινήσει τον αθλητισμό, δεν τον παρατάς εύκολα, νομίζω. Νομίζω όχι. Εγώ έκανα πρόσφατα και εγχείρηση για αυτόν τον λόγο, για να παίξω ξανά μπάλα. Στα 50 μου. Λίγη επιτυχία, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σελουλή, οι παλέμαχοι του Αστέρα Κέρκυρας υποδέχονται Ηρακλή Θεσσαλονίκη και Λεβαδιακό. Πολύ σημαντικά σωματεία, πολύ σημαντικέ ομάδε στο νησί, στην Κέρκυρα και στο γήπεδο Ολύμπου. Βεβαίω αγώνε πάντα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Και βλέπω ότι τα ονόματα όλο και μεγαλώνουν. Κόστα, όλο και ακόμη πιο σημαντικέ ομάδε. Κάθε ομάδα βεβαίω ξεχωριστή και σημαντική, αλλά και οι άνθρωποι που τι πλαισιώνουν και φορούν τι φανέλε εξίσου σημαντικοί. Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί και άλλε φορέ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη στήριξη. Ειδικά σήμερα που μιλήσαμε και τελευταία στιγμή, πάντα κοντά μας. Κοίταξε, η ομάδα, οι παλέμαχοι, αυτό ζητάνε, αυτό θέλουν, να παίζουν μπάλα. Μέχρι τα βαθιά γεράματα να παίζουν μπάλα. Έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμά μας, τα φιλικά μας, και στο να βοηθάμε όπου μπορούμε και όπως, μπορούμε, όσο το δυνατόν καλύτερα, και έτσι προχωράμε. Έχουμε φέρει πολλές ομάδες αλφα εθνικής κατηγορίας, ιστορικές ομάδες. Σήμερα φιλοξενούμε στο νησί υπό την αιγίδα πάντα της περιφέρειας, τη βοήθεια του Μανώλη του Ροκίδη, πολύ σημαντική βοήθεια. Ο κύριος Αλεξάκης, μην ξεχάσω και κάποιον. Τέλος πάντων, πολλοί ήταν αυτοί που δουλέψανε για αυτή τη συνάντηση, για αυτή την εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε. Φέραμε τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ιστορική ομάδα. Το Λεβαδιακό έχουν τη δική τους πορεία, τη δική τους ιστορία στα γήπεδα της Αλφα Εθνικής. Και έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να συναντηθούμε με τους ανθρώπους αυτούς, να βρεθούμε μέσα στα γήπεδα, να χαρούμε, να προσφέρουμε. Ό,τι κάνουμε συνήθως, ό,τι κάνουμε παλέμαχοι. Τώρα αυτός ο ήλιος και αυτή η ζέστη σήμερα θα σας δυσκολέψει το δεδομένο και της μιας κάποιας έτσι μικρής ηλικίας την οποία... Ναι, σίγουρα, σίγουρα θα μας δυσκολέψει. Θα παίξουμε λίγο ο καθένας, εντάξει. Λίγο θα παίζουμε, θα βγαίνουμε, λίγο νεράκι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και τριήμερο κιόλας, τριήμερες αυτές οι εκδηλώσεις, νομίζω ότι όσο πάτε το ανεβάζετε επίπεδο. Ναι, ήταν μια ευκαιρία τώρα. Όπως είπα, λόγω της βοήθειας της περιφέρειας, ήταν μια ευκαιρία να φέρουμε αυτές τις δύο ομάδες. Το έχουμε κανονίσει κάποιους μήνες πιο πριν, κάπου κόλλησε. Τώρα προσπαθήσαμε καλύτερα, δουλέψαμε πιο πολύ και καταφέραμε να το κάνουμε. Καμία πρόβλεψη για το σκορ? Όχι ότι έχει σημασία, αλλά... Καμία πρόβλεψη, μια ισοπαλία, έτσι θα μας άφηνε όλους ευχαριστημένους. Stop.
Νίκος Δημητρόπουλος από τον Αστέρα Κερκυράς. Οι παλέμαχοι υποδέχονται τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη σε ένα ιστορικό σωματείο στις εγκαταστάσεις του Ολύμπου. Και βεβαίως αναμένεται να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Παρότι ζέστη και ήλιος, νομίζω ότι είστε πολύ χαρούμενοι που ένα τόσο ιστορικό σωματείο βρίσκεται στην Κερκυρά, όπως και ο Λεβαδιακός επίσης. Είναι δυνατόν να μην είμαστε χαρούμενοι, να μην νιώθουμε περήφανοι. Δείτε αυτούς τους ανθρώπους που παίξανε τα πέτρινα χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου να είναι ανάμεσά μας, να μπορούμε να συναγωνιστούμε μαζί τους και κυρίως να το κάνουμε για ένα καλό σκοπό. Έχουν φύγει από τη Θεσσαλονίκη και έχουν έρθει εδώ να βοηθήσουν το κοινωνικό πρόσωπο του Αστέρα, γιατί ο αγώνας είναι φιλανθρωπικός. Η Μέλισσα θα ενισχυθεί από αυτή την προσπάθεια. Όπως παλιότερα σε άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις, ενισχύσαμε πολλά σωματεία. Είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή και για τα παιδιά του Λεβαδιακού που είναι εδώ και για τα παιδιά του Ηρακλή. Και ελπίζουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε μέσα από το χόμπι μας στην κοινωνία αυτά που χρειάζεται. Τους είδα λίγο κουρασμένους. Μην τρέχετε, τους λέει ο προπονητής. Μην τρέχετε. Τι λες? Νομίζω ότι στο τέλος αυτό που θα μετρήσει θα είναι ποιος έχει τρέξει περισσότερο και όχι λιγότερο. Και σίγουρα τα παιδιά του Ηρακλή θα βρεθούν να έχουν τρέξει περισσότερο. Είναι όλα παιδιά που έχουν παίξει Α' Εθνική πολλά χρόνια στις εθνικές ομάδες. Εμείς μόνο να κερδίσουμε έχουμε παίζοντας δίπλα τους, κυρίως την εμπειρία, την άβρα αυτή που βγάζουν από μέσα τους και φυσικά να τους ευχαριστήσουμε που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας σε συνέχεια πολλών τέτοιων εκδηλώσεων που έχουμε κάνει σαν σωματείο. Και δεδομένου ότι οι ομάδες που έρχονται όλα ένα και γίνονται ακόμη πιο σημαντικές και πιο μεγάλες και αυτή η διοργάνωση γίνεται τριήμερη, νομίζω ότι μεγαλώνουν και οι στόχοι και οι προσδοκίες. Μεγαλώνουν οι στόχοι, έχουμε πολλά πράγματα που σχεδιάζουμε. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας βοηθάνε για να γίνει αυτό. Σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να το πούμε γιατί βοήθησε ο άνθρωπος. Έχει παίξει ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Αλεξάκης, ο Αλέξανδρος και πολλοί άλλοι, αλλά κάποιοι έχουν παίξει σημαντικότερο ρόλο. Ένας από αυτούς είναι ο αντιπεριφερειάρχης σε αυτό το τουρνουά. Τον ευχαριστούμε. Νομίζουμε ότι διαφημίζουμε και την Κέρκυρα μέσα από αυτό. Μην ξεχνάμε ότι αύριο γιορτάζει η Κέρκυρα, η Ένωση των Επτανήσεων και τα παιδιά του Ηρακλή και τα παιδιά του Λεβαδιακού θα έχουν τη χαρά να δουν τις εκδηλώσεις, να τις μεταφέρουν στον τόπο τους. Άρα, αμέσως πλήρως σαφώς γίνεται μια διαφήμιση και της Κέρκυρας και των γεγονότων που συμβαίνουν σε αυτά. Αλεξάνδρος Μαρτίνος, παλέμαχος της Κέρκυρας, τα λέμε βεβαίως κατά καιρούς και σήμερα ακόμα περισσότερο διότι η ομάδα των παλεμάχων υποδέχεται τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ ιστορικό σωματείο, πολύ σημαντικό που ήρθε στο νησί. Πολύ σημαντικό, μαζί με το Λεβαδιακό και οι δύο ομάδες τίμησαν την πρόσκλησή μας. Όπως ξέρετε είναι φιλανθρωπικός πάλι ο αγώνας για το Ίδρυμα Μέλισσα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο ομάδες που κάνουν αυτόν τον κόπο για να έρθουν στην Κέρκυρα, δεν είναι και τόσο εύκολο. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα παράδειγμα προς όλους και μιλάω και για τους νεότερους, να βλέπουν παλέμαχους ποδοσφαιριστές, μεγαλύτερους σε ηλικία που δεν τα παρατάνε, που είναι μέσα στα γήπεδα, που αθλούνται και πιστεύω ότι αυτό κάνει καλό και στην διαφήμιση του ποδοσφαίρου, γιατί θυμούνται τους παλιούς παίκτες, τους έχουν ακούσει αλλά δεν τους έχουν δει, η ευκαιρία να τους δούνε, οι νεότεροι, να τους μάθουν, να μάθουν την ιστορία τους και μέσα από το ποδόσφαιρο φυσικά, ο φιλανθρωπικός του σκοπός που είναι πολύ σοβαρό. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την περιφέρεια η οποία στηρίζει αυτή την προσπάθειά μας οικονομικά και όλους όσους είναι γύρω από αυτό το που κάνουμε. Είναι ένα τουρνουά το οποίο το διοργανώνουμε τακτικά, μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και 4 και 5 τουρνουά φιλανθρωπικά, φιλανθρωπικού σκοπού και με αυτή την ευκαιρία γνωριζόμαστε και με τις άλλες ομάδες, οι οποίες μερικές δεν τις γνωρίζουμε, όπως ο Ηρακλής παίζουμε για πρώτη φορά, ο Λεβαδιακός επίσης για πρώτη φορά και είναι η χαρά μας και τιμή μας. Τους άκουσα κουρασμένους, λέγανε μην τρέχετε πολύ για να φυλάξετε δυνάμεις για τον αγώνα, τα άκουσα εγώ. Εντάξει, όλοι το λέμε και εμείς το λέμε όταν είμαστε μεγάλη σε ηλικία πλέον, δεν μπορούμε να είμαστε σε στρες όπως είμαστε παλαιότερα, αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Λουκάς Μπέλος από την ομάδα του Λεβαδιακού, η οποία βρίσκεται στο νησί προκειμένου να αντιμετωπίσει τους παλέμαχους του Αστέρα Κέρκυρας μετά από πρόσκληση της Κερκυραϊκής ομάδας. Βεβαίως και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκη συμμετέχει σε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση που πραγματοποιείται στο νησί και πάντα υπάρχει φιλανθρωπικός χαρακτήρας. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Πάντα γνωστό το νησί σας. Έχουμε έρθει αρκετές φορές εδώ. Βέβαια μετά από αρκετά χρόνια ξαναβρισκόμαστε για το χαρακτήρα, όπως είπες, φιλανθρωπικό ή για πολιτιστικούς λόγους και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, για τη συμμετοχή μας. Συγγνώμη, σκάουτινγκ κάνετε, γιατί παίζει Αστέρας Κερκυράς Ηρακλής, τώρα εσείς τι κάνετε τώρα εδώ? Ο λόγος που ήρθαμε είναι καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι και ήρθαμε να δούμε
να είμαστε ενεργοί. Δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Μπορεί και γι' αυτό. Πείτε μου λίγα λόγια για αυτές τις δράσεις που κάνουν οι παλέμαχοι. Φιλοξενείστε, σας φιλοξενούν, φιλοξενείτε και εσείς ομάδες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι εκδηλώσεις που κάνουμε είναι, μπορώ να πω, αν όχι όλες, οι περισσότερες είναι για φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Και θέλουμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας. Βέβαια, είμαστε σε ένα άθλημα το οποίο είμαστε από μικρά παιδιά μέσα και συνεχίζουμε και στην πορεία να είμαστε, είτε άλλοι σαν προπονητές, είτε σαν ενεργοί είμαστε πάντα. Και συμμετέχουμε σε αυτό που μας αρέσει, που μας άρεσε και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Τι μεσόωρο έχει η ομάδα, ο πιο μικρός ας πούμε πόσο χρόνο είναι και ο πιο μεγάλος πόσο χρόνο είναι? Αυτό εξαρτάται. Εμείς τα ενεργά μας μέλη είναι γύρω στα 55 άτομα. Οπότε ο μέσος όρος... Επιστολή που Κέρκυρα, ας πούμε, τι έχουμε? Ναι, είναι είμαστε, μπορώ να πω, ο μέσος όρος είναι μεγάλος. Τουλάχιστον 60 χρόνων, ας πούμε. Εντάξει. Και θα τα καταφέρετε με τον ήλιο, με τη ζέστη? Εντάξει, όσο μπορούμε. Αλλά είναι και ένας λόγος να ξαναβρεθούμε με παλιούς φίλους, με παλιούς γνωστούς και να είμαστε κοντά στο άθλημα. Επειδή οι ειδικοί λένε ότι όταν ασχοληθείς με τον αθλητισμό δεν τον αφήνεις εύκολα, ακόμη και αν μεγαλώσεις, νομίζω ότι κάτι τέτοιο σημαίνει με τους παλέμαχους. Σίγουρα δεν τον αφήνεις εύκολα τον αθλητισμό. Είναι ένας χώρος ιδιαίτερος και μπορώ να πω ότι μας εκφράζει τους περισσότερους αυτός ο χώρος. Γι' αυτό και για όλα αυτά τα χρόνια είμαστε ενεργοί. Πότε ήταν καλύτερο το ποδόσφαιρο, πότε είναι καλύτερο τώρα που παίζετε με αυτά τα παλικάρια εδώ σε αυτή την ηλικία ή τότε τα χρόνια εκείνα που ήσασταν πιο νέοι? Όταν είμαστε πιο νέοι, μπορώ να πω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα είναι πιο επαγγελματίες. Εμείς τότε, οι περισσότεροι από εμάς, λεγόντουσαν επαγγελματίες κατ' όνομα. Περισσότερο μας συνέδεε η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Είχαμε και άλλες δουλειές και ταυτόχρονα είμαστε και ποδοσφαιριστές. Αύριο θα σκοράρουμε? Αν θέλει, μια παράδοση, αν, γι' αυτό, αν θέλει ο Θεός και είμαστε και καλά μέχρι αύριο. Έχετε αναρτήσει και ένα πολύ ωραίο πανό. Ναι. Κώστα, ζεις για πάντα ανάμεσά μας. Πείτε μου δύο λόγια. Ναι, ο φίλος μας ο Κώστας έφυγε το προηγούμενο μήνα. Έφυγε την ώρα αγώνα. Την ώρα παιχνιδιού παίζαμε με το Πανατολικό, ας πούμε, σε ένα τουρνουά που είχε γίνει ΠΑΟΚ Πανατολικός Απόλλωνας και Λεβαδιακός. Και έφυγε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε ένα πρόβλημα στην καρδιά, το οποίο δεν το πρόσεξε και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Ήταν μεγάλη μας στεναχώρια και ένα σοκ για μας, γιατί ήταν από τα ενεργά μέλη του Λεβαδιακού. Να τιμάτε τη μνήμη του, έτσι, σε κάθε πάντα, μήνυμα. Πάντα. Σας είπα και προηγουμένως ότι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και δεν μιλάμε για τα στενά πλαίσια της Λιβαδιάς ή της Κέρκυρας. Αυτό είναι ένας χώρος σε όλο το, στο Πανελλήνιο, ας πούμε, και οι συνάδελφοί μας θεωρούνται όλοι. Δηλαδή, οι παλέμαχοι της Κέρκυρας, του Ηρακλή, γι' αυτό είναι συνάδελφοί μας. Δηλαδή, είναι ανεπτυγμένη η σχέση μας μεταξύ μας. Έχει χάσει όμως το ποδόσφαιρο την έργη. Δηλαδή, κάποτε ακούγαμε Ηρακλή Θεσσαλονίκη, ομαδάρα, Λεβαδιακό, ομάδες μεγάλες. Τώρα, οι ομάδες που υπάρχουν, ή τα ρόστερ τους, ή η νοοτροπία, έχει έτσι ρίξει λίγο αυτή τη δόξα που υπήρχε έχει, κάποτε. Έχει αλλάξει ένα πράγμα. Έχει αλλάξει ότι έχουν μπει στο ποδόσφαιρο της Ελλάδος, ας πούμε. Και βέβαια και στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιριστό έχουν μπει πολλοί ξένοι. Αυτό έχει αλλάξει. Τότε είμαστε οι περισσότεροι, είμαστε Έλληνες, γηγενείς παίκτες, Έλληνες και μπορώ να πω και τοπικά. Η Κέρκυρα από Κερκυραίους παίκτες, η Λιβαδιά με Λιβαδίτες παίκτες. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Δηλαδή, όπως βλέπετε στις ομάδες, παίζουν 8, 9, 7 ξένοι παίκτες. Αυτό έχει αλλάξει. Έρχεστε στο νησί σε μια περίοδος που η Κέρκυρα γιορτάζει την Ένωση των Επτανήσεων με την υπόλοιπη Ελλάδα, ιστορική στιγμή βεβαίως. Οπότε γιορτάζετε μαζί μας. Φυσικά. Είμαστε κι εμείς ένα μέρος της γιορτής αυτής. Να περάσετε όμορφα, σε ευχαριστούμε πάρα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε για να τιμήσουμε κι εμείς την Ένωση αυτή. Αυτά όσον αφορά τους παλέμαχους Αστέρας Κέρκυρας, Ηρακλής Θεσσαλονίκης και Λεβαδιακός. Βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλητολογίας και μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Κώστα Παπαϊωάννου.
ληστεία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα 30 φύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο Polymarket. Χειροποίητος καναπές γωνία με δυνατότητα επιλογής διαστάσεων και χρωμάτων από 840 ευρώ. Άνετη πολυθρόνα με βελούδινη υφή από 195. Ντουλάπα δίφυλη από 145. Καναπές κρεβάτι γωνία από 450. Καρέκλα μεταλλική από 35 ευρώ. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Polymarket. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Polymarket. Όλα εδώ. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
η εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Αεβενόξ γιορτάζει 70 χρόνια γεμάτα επιτυχίες. Σουβενίρ, προϊόντα μόδας και όμορφες ιδέες. Μια νέα εποχή ανατέλει με νέες δημιουργίες. Μια νέα γενιά μπραντς. Με έμφαση τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την ελληνική παράδοση. Σχεδιάζουμε και παράγουμε νέα προϊόντα ανώτερης αισθητικής και ποιότητας. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το brand C Plus Greece. Σουβενίρ γεμάτα Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Το brand Evas Fashion. Κοσμήματα και γυναικεία αξεσουάρ που εχμαλωτίζουν την ελληνική ομορφιά. Το brand Irene's Feelings. Εθέρια γυναικεία ρούχα. Το brand Eleganto. Με γυαλιά ηλίου. Εισαγωγική Χριστόδουλος Μούτσος Αεβενόξ. The Souvenir Experience. Σπίτι Νίκος στα Δανίλια. Ένας εκπληκτικός χώρος για καφέ, σνακ, ποτό, αλλά και διασκέδαση στην πισίνα και τον πεδότοπο. All day αποδράσεις και το βράδυ εκλεκτό φαγητό στο εστιατόριό μας με ωραία ατμόσφαιρα δίπλα στη φωτιζόμενη πισίνα. Σπίτι Νίκος και για τις πιο αξέχαστες δεξιώσεις του γάμου, της βάπτισης, της γιορτής έως 100 ατόμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 90 746. Σπίτι Νίκος στα Δανίλια. Αυτό το καλοκαίρι δεν μένει σπίτι. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkyralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Καλημέρα! Καλημέρα! Το καινούριο, ε! Και όχι μόνο! Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ντελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφου, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα τρία γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ωραία μάτια, πού πας! Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι μεγάλες οικογένειες. Γι' αυτό και στην Τράπεζα Πειραιώς ξέρουμε ότι δεν στηρίζουμε επιχειρήσεις, αλλά ανθρώπους με χρηματοδοτήσεις εγγυημένες από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων EIF Pan European Guarantee Fund. Με ανταγωνιστική τιμολόγηση και μειωμένες εξασφαλίσεις. Κλείστε ραντεβού με τον επιχειρηματικό συνεργάτη στο κατάστημα συνεργασίας σας και αποκτήστε τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Well, ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Σχολικά, παιχνίδια και gadget. Well, τα πάντα για ένα σύγχρονο σπίτι. Την κουζίνα, το μπάνιο και pet shop. Well, για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ψάρεμα, το κάμπινγκ. Για επαγγελματίες, εργαλεία και όλα τα μαστορέματα. Πολυκατάστημα Well. Απαντάμε στις ανάγκες σας με μια τεράστια γκάμα προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και την πιο χαμηλή τιμή. Στην Εθνικής Αντιστάσεως μετά το νέο λιμάνι. Well, έτοιμοι για shopping. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 2610 48 9 44 και 45.
απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Boy Koskodos. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Φακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Φακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 266 10 37 125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 266 10 43 180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης. Κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Τελευταίο μέρος εκπομπής Αθλολογίες και σας έχω φυλάξει μια πολύ ωραία συνέντευξη. Κώστας Παπαγιωάννου, ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε για όλα, για μπάσκετ, για το πλούσιο αγωνιστικό του παρελθόν, για την ομάδα του Ναυσίδου, στην οποία διατέλεσε επί σειρά ετών, για την ομάδα των Λέοντων, που είναι η νέα του ομάδα, για τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, για τα παράπονα που υπάρχουν, για τα ταλέντα που υπάρχουν. Τα είπαμε όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας είπε. Είναι λίγο περίεργο όταν κάνεις συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνωρίζεις και που έχεις πει και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά ξέρεις και το background τους, ξέρεις την ιστορία τους, ξέρεις πόσο σημαντικά είναι τα βήματά τους. Υπάρχουν στο βιογραφικό ομάδες όπως ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, όπως ο Έαντα Σεβόσμου. Υπάρχουν σημαντικοί προορισμοί όπως η ΚΟ, η Καλαμαριά. Πάρα πολλές ομάδες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και βεβαίως τελικός σταθμός για την ώρα η Κέρκυρα, ένας Βολιώτης λοιπόν στο νησί μας, ο οποίος έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και στο νησί. Κώστας Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είμαστε? Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Μπορείς να μου πεις πώς πήρες την απόφαση να βρεις Κέρκυρα? Η απόφαση ήταν λόγω της δουλειάς μου ότι διορίστηκα εδώ το 9 και το 11 πήραμε την απόφαση οικογενειακώς να μετακομίσουμε μόνιμα, γιατί ήταν λίγο δύσκολο το πηγενέλα και όλη η διαδικασία. Όταν ξεκίνησες να προπονείς τα κορίτσια της Νεάνιδες του Ηρακλή, πώς ήταν? Ήσουν και εσύ πιο μικρός, ήταν και αυτά κορίτσια, ήταν και ένα όνομα μεγάλο Ηρακλής, πώς ήταν τότε? Εντάξει, δύσκολα για αρχή. Σαν βοηθός πήγα στο γυναικείο και τα τμήματα υποδομής πρώτος. Δύσκολα στην αρχή, αλλά εντάξει, τα κάναμε τα βήματα που έπρεπε και συνεχίσαμε. Έντε Σεβόσμου, άνοδος στην Α2. Αυτή η άνοδος τότε πώς είχε έρθει? Αυτή η άνοδος τότε είχε έρθει με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα δεκαετίας. Να φανταστείς ότι εγώ ξεκίνησα προπονητής της Ακαδημίας και έδωσα να είμαι προπονητής που ανέβασα στη Β' Εθνική πρώτα την ομάδα από τη Β' Εθνική στην Α2, πάρα πολύ προσεκτικά βήματα. Φέτος ο Έαντας ξανανέβηκε Α2 μετά από 20 χρόνια και την Κυριακή μας βραβεύσανε και όλα στην ομάδα του 99 που ανέβηκε. Πολύ σημαντικά βήματα, πάλι ο ίδιος πρόεδρος εκεί. Ξέρουν το αντικείμενο, ξέρουν πώς να προχωρήσουν. Να φανταστείς ότι στην τότε ομάδα είχαμε 7 παιδιά από τις ακαδημίες και 5 μεταγραφές. Πάρα πολύ ωραία η χρονιά της ανόδου και φανταστικά τα χρόνια στην Α2 με τότε τηλεοπτική κάλυψη, με ομάδες όπως ο Απόλλων Πατρών, ο Πανελλήνιος και άλλες πολλές γνωστές ομάδες. Μετά τι έκανες, τουρ στην Ελλάδα, πήρες σε διάφορους προορισμούς, τελείως έτσι διαφορετικούς μεταξύ τους?
Λόγω δουλειάς σαν γυμναστής και λόγω μπάσκετ. Ένα συνδυασμός και των δύο. Βρέθηκα Κάλυμνο, στην ΚΟΓΑΜΑ Εθνική. Πού ήταν πιο ωραία? Παντού ωραία είναι. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης που επέστρεψε μετά, σας δένει, υπάρχει κάποια σχέση? Όχι, να πω ότι είναι αγαπημένη μου ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκίνησα την καριέρα μου. Μετά ξαναπήγα πάλι στην Α2, σαν συνεργάτης του Χάρη του Μαρκόπουλου. Μια πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί ο Ηρακλής είχε πέσει από την Α1. Απλώς δεν καταφέραμε να ανεβούμε και δυστυχώς ο Ηρακλής δεν πατάει και καλά. Τότε που έπεσαν μεγάλα ονόματα από την Α1 κατηγορία, τότε που ακούγαμε ονόματα που δεν το πιστεύω, όπως ο Ηρακλής και όχι μόνο, μας φαινόταν πρωτάκουστο να ακούμε ομάδες να υποβιβάζονται με τόσο μεγάλη ιστορία. Ήταν πρωτάκουστο να φανταστείς ότι ο κόσμος που πήγαινε Α1 ερχόταν και στην Α2, δηλαδή είναι τόσο πιστοί οι οπαδοί και του Άρη και του ΠΑΟΚ, όλη η Θεσσαλονίκη επειδή είναι μπασκετομάνα, πάρα πολύ δύσκολο. Έβλεπες ανθρώπους μεγάλους που όχι απλώς ήταν στεναχωρεμένοι και θέλανε να ανεβεί ο Ηρακλής πάλι στην Α1, ήταν απίστευτες οι συνθήκες και οι καταστάσεις και η αγκαλιά του κόσμου προς την ομάδα. Όταν ήρθες στο νησί, τι σου έκανε πιο πολύ εντύπωση, το ωραιότατο το γήπεδό μας, το νησί μας που είναι πανέμορφο, οι πολλές ομάδες που έχουμε? Καλά, μετά γίνανε κι άλλες, μετά γίνανε περισσότερες από τότε που ήρθες εσύ. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που σου έκανε εντύπωση? Αθλητικά, έτσι? Ναι, αθλητικά, εντάξει, γιατί σαν νησί δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπέροχο και οι παραλίες και όλα. Βασικά ήταν ότι ο χώρος άθλησης. Δηλαδή μιλάμε για ένα κολυμβητήριο, για ένα γήπεδο, για ένα στίβο, για ένα κλειστό γυμναστήριο και από την άλλη πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με τον αθλητισμό. Δηλαδή είναι δύο πράγματα αντίθετα. Να μην είχε κόσμο, να μην είχε γήπεδο. Να είχαμε ένα και καλό, να πεις πάει και αυτό. Πάλι δεν θα φτάνε και το ένα και καλό. Χρειάζονται γήπεδα, δηλαδή χρειάζονται κλειστοί χώροι. Ξαφνικά πήγαμε στα δημοτικά, στα γυμνάσια. Δεν γίνεται όμως. Βγήκαμε στα ανοιχτά γήπεδα, δηλαδή εγώ ξαναβγήκα μετά από 30 χρόνια σε ανοιχτό γήπεδο και έλεγα πού πάω τώρα. Βρέχει, χιονίζει, πας σε ένα ανοιχτό γήπεδο. Okay, να πάμε και στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά δηλαδή επιτρέπεται οι παιδικές ομάδες, οι εφηβικές ομάδες και ειδικά φέτος που ήταν χρυσές χρονιές για το νησί, αυτά τα παιδιά να μην έχουν δικαίωμα προπόνηση σε κλειστό γυμναστήριο και να έρχονται μόνο ένα Σάββατο ή μια Κυριακή να παίξουν 2 ώρες. Γιατί δεν υπάρχουν ώρες, έτσι. Αν υπήρχε ένα άλλο κλειστό γυμναστήριο, αν υπήρχε το πίσω των προπονητήρων ή οπουδήποτε αλλού, ένα μπαλόνι που ακούμε έξω, κάτι να υπήρχε, να μπαίνανε και αυτές οι ομάδες. Γιατί εκεί είναι όλη η δουλειά. Δεν είναι οι άντρες. Είναι η υποδομή μας. Είναι το παιδί που θα έρθει στο γήπεδο και θα το κρατήσει στο γήπεδο. Όταν θα έρθει στο ανοιχτό γήπεδο που βρέχει, που χιονίζει, που είναι τσιμέντο, που θα πέσει, που θα χτυπήσει, που θα αρρωστήσει, θα ξαναρθεί. Και όμως έρχονται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για μικρές ηλικίες. Με τον Αψίθο την προηγούμενη ομάδα, μέχρι πριν από λίγο καιρό, τα πήγαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Πήγαν στο Final Four με αξιώσεις και ήταν πολύ σημαντικό και το βήμα να πάτε στο Final Four, άσχετα από εκεί. Υπήρχε και λίγο κούραση? Όχι, είχαμε πάει την προηγούμενη, ήταν πανέμορφα. Ναι, ήταν καλά. Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στον τελικό, χάσαμε για ένα σουτ που λένε. Εντάξει, όλα καλά. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Να μιλήσω για την ομάδα των Αυσίθο, τρομερά τα 8 χρόνια. Τρομερή και επιτυχία των παιδιών. Δηλαδή το να δουλεύεις και να έρχεται μια επιτυχία, να την καρπώνεται όλος ο σύλλογος, γιατί ήταν μια ομαδική δουλειά. Το να πηγαίνεις να φτάνεις τελικό, να είσαι όχι απλώς διεκδικητής, αλλά να παίρνεις και τα εύσημα του αντίπαλου προπονητή και της ομάδος για αυτό που παρουσιάζει, νομίζω είναι τεράστιο το έργο και σε πολύ μικρό χρόνο. Δηλαδή ο Ναυσίδος είναι ομάδα 8, 9, 10 ετών και ξαφνικά μια παιδική του ομάδα φτάνει στο Final Four της Εσκαβδέ, στον τελικό. Έχει πάρα πολλά παιδιά που έχει δώσει δεξιά-αριστερά, Προμηθέα Πατρών, Παναθηναϊκό, έρχονται άλλα από πίσω. Μια τρομερή δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Και το πρωτάθλημα της Β' Εσκαβδέ είχε το πλεονέκτημα ο Ναυσίδος με τις μικρές ηλικίες ή το μειονέκτημα λόγω των υπόλοιπων ομάδων που ήταν
πιο μεγάλοι αθλητές. Κοίταξε να δεις, ήταν σαφέστατος ο στόχος που είχε. Η ομάδα ήταν ξεκάθαρη, ήθελε με τα δικά της παιδιά να μπορέσει να τα δίνει το δικαίωμα συμμετοχή στη Β' ΕΣΚΑΒΔΕ. Αυτό ήθελε. Δεν ήθελε ούτε να ανεβεί, ούτε να πέσει, ούτε... ήθελε να δώσει το επόμενο βήμα μετά από Πέδας και Έφηβος, το επόμενο βήμα και να δείξει όλη τη δουλειά που γίνεται. Αυτό ήθελε και νομίζω ήταν πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά, γιατί βοήθησε και τα παιδιά του παιδικού που παίζανε να έχουν αυτή την πορεία στο πρωτάθλημά τους. Τώρα με τις γυναίκες της Χερίας που επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση, περίμεναν, προπονούνταν από τον Αύγουστο μέχρι να φτάσει στη στιγμή να αγωνιστούν, τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της ΕΣΚΑΒΔΕ γυναικών. Πώς ήταν, Άλλο ένα υπέροχο ταξίδι. Ταξίδια κάνετε. Ταξίδι, ναι, ταξίδια είναι, γιατί εντάξει, ονειρευόμαστε και με την παιδική ομάδα του Ναυσίδου και με τα κορίτσια, ονειρευόμαστε, γι' αυτό και νομίζω πετυχαίνουν όχι μόνο το στόχο αν θα ανεβούν ή όχι, αλλά πετυχαίνουν στο να φτάνουν κάπου. Λοιπόν, φέτος μετά από 2 χρόνια πάλι η Σχερία, φεύγοντας 8 παίχτριες από την προηγούμενη χρονιά και ερχόμενες 8 καινούργιες παίχτριες. Φανταστείτε τι γίνεται και πόσο συνοχή μπορούμε να έχουμε χωρίς αγώνες και παίζοντας 6 παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Δεν κατορθώσαμε να παίξουμε όλοι μαζί. Δηλαδή η ομάδα δεν έπαιξαν όλες που είναι. Κάποια ήταν τραυματίες, κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά και στα 2 παιχνίδια στα Γιάννενα χάσαμε με μικρή διαφορά. Εδώ κερδίσαμε, τερματίσαμε στη δεύτερη θέση. Απογοήτευση, γιατί μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Δεν ήταν οι άλλες καλύτερες από εμάς, αλλά εντάξει, okay, και εκεί συνεχίζουμε. Υπάρχει ακόμα προκατάληψη για το γυναικείο μπάσκετ? Καθόλου. Νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι εδώ μέσα πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από την ΕΣΚΑΒΔΕ Β. Κόσμο έχει, τη σχολιάζουμε ο κόσμο στην κερκίδα. Δεν θέλω να πω ότι ξέρεις, θα ακούσουν, θα υπάρξουν τα πειράγματα, θα υπάρξουν η σύγκριση, θα γίνονται τέτοια. Δεν νομίζω. Παίζουν και ωραίο μπάσκετ τα κορίτσια. Σωστό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, πες μου τώρα για το βήμα το μεγάλο όσον αφορά την ομάδα των Λεόντων, η οποία πρωταγωνίστησε βεβαίως όσον αφορά την Β' ΕΣΚΑΒΔΕ και όχι μόνο, ανέβηκε κατηγορία Α' ΕΣΚΑΒΔΕ πλέον για την ομάδα που έβαλε τους στόχους και τη βάση ακριβώς για αυτό το σκοπό να πετυχαίνει ένα τα σκαλοπάτια. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά, πολύ οργανωμένα, με τον Χάιο Σκορδίλη να ονειρεύεται όσον αφορά το νησί, να μπορεί να φτάσει σε κάποιο επίπεδο με ανθρώπους που την τρέχουν πολύ και με τον Κώστα Παπαγιάννη στο τιμόνι των Λεόντων. Πώς έγινε αυτό? Δύσκολη απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι είναι περιζήτητος. Δηλαδή, Ναυσίδος, Χερία, όλες οι ομάδες, αν μπορούσαν να είχαν από ένα Παπαγιάννη, πιστεύω ότι θα το ήθελαν πάρα πολύ. Για πες μου για το. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολη απόφαση, γιατί εντάξει, το είπαμε και πριν, 8 χρόνια δεν είναι εύκολο. Πολύ ωραία βήματα. Ένας καινούριος στόχος, θα έλεγα, μια καινούρια πρόκληση για μένα. Να μπορέσω να βοηθήσω κι εγώ σε μια φιλοσοφία που άκουσα από τους παράγοντες των Λεόντων, που με κάλυψε απόλυτα και στα δικά μου θέλω, να μπορέσουν με υγεία να προχωρήσουν. Θέλουν να φύγουν από την ΕΣΚΑΒΔΕ, να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, όχι άμεσα, σε 1-2 χρόνια, όποτε τα καταφέρουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κίνητρο. Βρήκα παράγοντες οι οποίοι κάνουν πράγματα πρωτόγνωρα που γνωρίζω πάρα πολλά για όλη την μπασκετική Ελλάδα πρωτόγνωρα, και μου κέντρισε το ενδιαφέρον να μπορέσω και εγώ να συμμετέχω σε αυτή την πορεία τους. Οι Λέοντες ανέβηκαν στην Α' ΕΣΚΑΒΔΕ, εκεί που έχουμε ΦΕΚΑ, Ιόνιο, Κερκυραϊκό και την ομάδα των Λέοντων. Θετικά όλα αυτά? Νομίζω είναι θετικά. Όταν έχεις ομάδες και συμμετέχουν σε κατηγορίες, είναι θετικό. Και η Β' ΕΣΚΑΒΔΕ ήταν πολύ θετική. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι περισσότεροι. Εγώ ήμουν υπέρ σε όλο αυτό που έχει γίνει, που υπήρχαν ομάδες που παίζαμε. Δεν έχει κανένα θέμα ηλικία, ακούγια ηλικίες κτλ. Νομίζω ότι όλοι χωράνε. Το θέμα είναι ο αθλητισμός και να μην ξεφεύγουμε από αυτό. Λοιπόν, όσοι θέλουν να πάνε παραπάνω μπορούν να πάνε παραπάνω. Όσοι θέλουν να υπάρχουν και να παίζουν για να περνάνε ωραία, και αυτοί πρέπει να είναι. Όσοι θέλουν να βάζουν τα νέα τα παιδιά, και αυτοί πρέπει να είναι. Προχωράμε. Δεν ξέρω αν είναι ευχή η κατάρα για την Κέρκυρα η κατηγορία της Α' ΕΣΚΑΒΔΕ, γιατί πέραν κάποιων εξαιρέσεων, κάποιων χρονιών τέλος πάντων, είναι οι κατηγορίες που οι ομάδες τις ξέρουν πολύ καλά, είναι πιστά εδώ και πόσα χρόνια. Άρα η ομάδα των Λεόντων έχει σαν στόχο
ίσως όχι φέτος, του χρόνου, του παραχρόνου, να υπερπηδήσει αυτή την κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι γι' αυτό ήρθα. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα το αν θα το καταφέρουμε δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχουμε τα όνειρά μας, έχουμε ξεκινήσει τις μεταγραφές, έχουμε έρθει σε επαφές με παίχτες, θέλουμε να στηριχτούμε στο κερκυραϊκό στοιχείο και όχι μόνο. Αλλά όλα αυτά εξαρτώνται και από άλλα πολλά πράγματα. Π.χ. προπονήσεις θα έχουμε. Εδώ, πού. Είναι πολλά. Ναι, ναι. Ώρες προπονήσεων, προπονήσεις. Οι παίχτες δεν είναι επαγγελματίες. Βέβαια γίνεται μια προσπάθεια να μπορούν να καλύπτουμε κάποια πράγματα, γιατί σε έναν ερασιτέχνη δεν μπορεί να μην τον παίρνει σε ένα ζευγάρι παπούτσια, να μην έχει μια ασφάλεια που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι λέοντες θα κάνουν μια ιδιωτική ασφάλεια προσωπική σε κάθε παίχτη. Πολύ σημαντικό, τραυματίζεται μέσα στο γήπεδο, χάνει την δουλειά του, την εργασία του. Γι' αυτό λέω, είναι μια διαφορετική φιλοσοφία αυτή που άκουσα και βλέπω. Και πιστεύω να μπορέσουμε να κεντρήσουμε τον ενδιαφέρον των παιχτών, να δούμε κάτι άλλο, να μην είμαστε μια φωτοβολίδα και να μπορέσουμε να πάμε σε μια εθνική κατηγορία και όχι να φύγουμε κατευθείαν, να μείνουμε. Επειδή έχεις δει πολλούς αθλητές όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στο νησί, υπάρχει όντως υπάρχουν τόσο καλοί αθλητές στο νησί που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να δημιουργήσουν ένα πολύ καλό σύνολο? Βέβαια υπάρχουν. Νομίζω ότι το έδειξε και ο Φέκας όταν ανέβηκε, που είχε παιδιά δικά του, σύν τις προσθήκες που είχε, το έδειξε. Και γνωρίζοντας και τα παιδικοεφηβικά και όλες τις ακαδημίες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και αυτοί που ήδη ασχολούνται, έτσι. Δεν βγάζω κανένα να παίξω ό,τι ηλικία και να έχει, από τη στιγμή που θέλει και είναι αθλητής. Έτσι. Υπάρχουν παίχτες, μπορεί να γίνει, το θέμα είναι πώς μπορείς να τους μαζέψεις. Πες μου τώρα, μεταξύ παιδικού, γυναικείου και ανδρικού, ενώ μικρές ηλικίες, γυναίκες και άνδρες, ποιο είναι πιο δύσκολο να κοουτσάρεις, ποιο είναι πιο ευχάριστο να κοουτσάρεις? Για πες. Όλα έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, τις χαρές τους. Σε ένα παιδί μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να του πεις πιο πολλά πράγματα, αλλά εισπράττεις μεγαλύτερη χαρά και αγάπη σε αυτό που σου δίδει. Σε έναν άντρα πολύ πιο εύκολα συνεννοείσαι, χωρίς να σημαίνει ότι είσαι χαλαρός, αλλά μπορείς μπασκετικά να πετύχεις άλλα βήματα. Στα κορίτσια είναι, εντάξει, λίγο πιο περίπλοκο, αλλά και εκεί. Εντάξει, υπάρχει χαρά του αθλητισμού και όταν έχεις επιτυχίες, νομίζω ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Και η επιτυχία δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα, δεν μιλάω γιατί έχεις επιτυχίες. Νομίζω ότι μπορείς να βάζεις και άλλους στόχους και να πετυχαίνεις και να είσαι χαρούμενος σε αυτό που κάνεις. Θέλουμε και άλλο κλειστό βέβαια στο νησί. Αυτό το κλειστό καταραίει και έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πόσο θα μπορούσαμε να πετυχαίναμε αν είχαμε λίγο καλύτερες αθλητικές καταστάσεις? Υπάρχουν ομάδες που προπονούνται λοιπόν έξω, υπάρχουν ομάδες που κάνουν προπονήσεις με ακραίες καιρικές συνθήκες, με πάρα πολύ κρύο, με βροχή, παιδιά μικρές ηλικίες και παρόλα αυτά έρχονται και αγωνίζονται. Τι θα κάναμε αν είχαμε άλλο ένα γήπεδο, ας πούμε? Όχι μόνο ένα γήπεδο κλειστό. Σαν γυμναστής θα μιλήσω. Επειδή είμαι σε ένα σχολείο κεντρικό με πάρα πολλά παιδιά και βλέπω και τον αθλητισμό. Υπάρχει πάρα πολύ αθλητισμός στο νησί. Ξυφασκία, ιστιοπλοεία, κοπηλασία, ποδόσφαιρα. Μην επικεντρωνόμαστε μόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή, όταν ο Στίβος, εγώ βλέπω τον Στίβο εδώ, που ερχόταν να τραβάνε τις κερκίδες το χειμώνα για να μπορέσουν να δουλέψουν στα 10 μέτρα. Είναι δυνατόν να έχει εξέλιξη. Και όμως έχουμε επιτυχίες, έχουμε πανευρωπαϊκά, παγκόσμια. Αν είχαμε αυτά που λέμε, δηλαδή εγώ είμαι 10 χρόνια στο νησί, δεν έχω δει καμία εξέλιξη πουθενά, ούτε ένα πράγμα, ούτε ένα καινούριο γήπεδο. Έστω με μπαλόν, έστω με κάτι. Τίποτα. Αν το είχαμε, πιστεύω ότι θα είχαμε περισσότερες επιτυχίες. Όχι περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό που έρχονται και οι γονείς κάνουν το παν. Γιατί γνωρίζουν τα ωφέλη του αθλητισμού και το πάνε στο ανοιχτό γήπεδο με βροχή 9 η ώρα το βράδυ. Είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται χάντμπολ, γιατί όλοι κάνουν έξω. Δεν είναι το μπάσκετ που κάνει έξω. Θα είχε μεγαλύτερη επιτυχία ατομική και συλλογική. Δηλαδή θες μια ομάδα εθνική κατηγορία στο μπάσκετ. Πολύ ωραία. Τι θα γίνει? Και αν υπάρχει και το χάντμπολ που ήτανε,
πώς θα μοιραστούν αυτές οι ώρες σε ένα γήπεδο. Θα αποκλείσεις. Σύνολοι. Δηλαδή θα αποκλείσει τον άλλον που θέλει, που είναι στη Β' Εσκαβδέ, π.χ. τον Αυσίθο με τα νέα του τα παιδιά. Τι θα του πεις? Δεν κάνεις εσύ γιατί ο άλλος είναι εθνική κατηγορία. Μα δεν είναι σωστό, δεν είναι έτσι. Δεν το βλέπουμε έτσι. Και από τα σχολικά πρωταθλήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο και μάλιστα τα κερκυραϊκά σχολεία πρωταγωνίστησαν και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ. Βγήκαν πρωταθλητές Ιωνιονίσων, κάποια και Βυτικής Ελλάδας. Φαίνεται ακόμα και από τα σχολεία το πόσα ταλαντούχα παιδιά υπάρχουν. Μα το φετινό ειδικά, αλλά και κάθε χρόνο, γιατί είμαστε στα σχολεία και βλέπουμε, έχουμε πολλές επιτυχίες. Είτε λέγεται στίβος, είτε μπάσκετ και φέτος που φτάσανε στην επόμενη φάση, ποδόσφαιρο, το βόλεϊ των κοριτσιών. Ναι. Να μην ξεχνάμε τη μεγάλη επιτυχία του ΦΕΑΚΑ στο εφηβικό φέτος. Ναι. Μαζί με ένα παιδικό του Ναυσίθου. Να μην ξεχνάμε τις ατομικές διακρίσεις στο Κολύμπι που ακούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές επιτυχίες. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή όλα γίνονται από τον προσωπικό αγώνα του γονέα που ξέρει τι σημαίνει αθλητισμός για το παιδί του. Το παιδί που θέλει και έρχεται και φυσικά των προπονητών και των ομάδων που αγωνίζονται σε αυτά εδώ τα πενιχρά, τις πενιχρές αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε. Κολυμβητήριο, ακούω, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει. Ένα πόλο που έχει παίξει τους εντός έδρας αγώνες όλους εκτός νομίζω. Και ένα πόλο που έμεινε στην Α2 κατηγορία, τα κατάφερε ο ΝΑΟΚ να παραμείνει στην κατηγορία με τραυματίες, χωρίς προπονήσεις, με το κολυμβητήριο το μισή σεζόν κλειστό, με προπονήσεις στην θάλασσα κάτω στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Για ένα νησί που εκτός από τις παραλίες και την ομορφιά του, τον πολιτισμό του, να μην έχουμε και λίγο αθλητισμό. Όσον αφορά τα κτίρια, γίνεται καινούριο σχολείο. Δεν ξέρω αν έχει γυμναστήριο. Καινούριο σχολείο. Δηλαδή πόσο πιο... Που δεν έχει. Ναι. Δεν έχει. Μπράβο. Όλα τα σχολεία που χτίζονται φτιάχνουν ένα γυμναστήριο. Δεν είχε χορό. Νομίζω ότι έχει αλάνα για αεροδρόμιο. Ναι. Τι δεν είχε. Δεν το σκέφτηκε. Δεν φτάναν τα λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Και λέμε θα γίνει στο βορρά. Θα γίνει στο νότο. Πότε. Ποια δεκαετία. Μετά από πόσα χρόνια. Μετά από πόσα χρόνια, δηλαδή πόσο πίσω θα πάμε ακόμα για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βγούμε. Γιατί δεν γίνονται, γίνανε έξω, να μιλήσουμε για τα έξω τα γήπεδα που είναι παγοδρόμιο. Έστω και αυτά τα γήπεδα τα έξω δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί αυτό που έχουν φτιάξει κάτω είναι παγοδρόμιο. Όντας τόσα χρόνια στην Κέρκυρα, έχοντας γίνει Κερκυραίος πλέον, γιατί βλέπω ότι και με πάθος αναφέρεσαι στα δρόμενα του νησιού, στα σχολικά, στα πρωταθλήματα, στα αθλητικά γίγνες, σε ό,τι συμβαίνει τέλος πάντων στο νησί. Αυτό οφείλεται διότι παθιάζεσαι, γιατί βλέπεις την αδικία ότι δεν έχουμε εγκαταστάσεις, έχουμε διακρίσεις, γιατί ο αθλητισμός αξίζει κάτι καλύτερο σε όλα τα παιδιά. Εννοείται ότι ο αθλητισμός αξίζει κάτι καλύτερο, γιατί πρέπει να το προσφέρουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή στα παιδιά μας να μην το προσφέρουμε. Να μην προσφέρουμε ένα γήπεδο. Θέλει να ασχοληθεί με κάτι. Όλοι, και μιλάω σαν γυμναστή, ξεκινάνε από το κολυμβητήριο. Όλοι. Και αυτό λέμε όλοι σαν γυμναστές στα σχολεία μας. Πάντε κολυμβητήριο, έχουμε θάλασσες. Αν μη τι άλλο, να μην κινδυνεύουμε από πνιγμούς. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι να πάει να γίνει πρωταθλητής. Ωραία. Ένα κολυμβητήριο που ακούς. Κλείνει, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει. Αυτός ο γονιός και αυτό το παιδί πόσο θέληση να έχει να πάει. Σε αυτό το μπάσκετ. Παιδική και εφηβική ομάδα, αυτά τα παιδιά δεν μπήκαν μέσα. Η δικιά μου παιδική ομάδα του Ναυσίδου δεν μπήκε να κάνει προπόνηση στο κλειστό γυμναστήριο που είναι φύγει. Η τελευταία προπόνηση έγινε στο ανοιχτό. Στο ανοιχτό, παρακαλώ. Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, γιατί φύγαμε Παρασκευή. 9 η ώρα το βράδυ, στο ανοιχτό και πήγαμε να παίξουμε Final Four. Εντάξει, αν αυτό θέλουμε, παθιάζομαι. Μα είμαι γυμναστής καταρχήν. Και κατά δεύτερον, είπες και εσύ μετά από μια δεκαετία εδώ πέρα, εντάξει, θυμάσαι για τις κουρτίνες. Είπαμε να μην το θίξουμε. Μπορεί κανένα να έρθει 3 η ώρα το μεσημέρι. Να βρούμε τον καταλληλότερο φωτισμό στην κερκίδα, να καθίσουμε λίγο υποτυπωδώς, να μπορούμε να βλέπετε κι εσείς κάτι ωραίο, μια εικόνα έτσι σωστή. Μπορεί κάποιος 3 η ώρα το μεσημέρι να έρθει να παρακολουθείς έναν αγώνα. Μπορεί. Μπαίνεις μέσα και τους βλέπεις όλους με τα γυαλιά. Ή ψάχνεις να βρεις μια αγωνία για να δουν τον αγώνα. Κουρτίνες. Εντάξει. Αν είναι αυτό τόσο μεγάλο κόστος, γιατί μπορεί να γυρίσει η κάμερα να δείξει τι γίνεται. Ανοίγει παράθυρο. Είπα αυτή τη στιγμή, Μάιος μήνας,
καλοκαίριασε στο νησί μας. Πολύ ωραία, εδώ έχει 40 βαθμούς και δεν ανοίγει παράθυρο και πόρτα. Δεν να μπαίνει. Μην τα περιστέρια. Ναι, τα περιστέρια τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα μένουν, τα 2-3 περιστεράκια καλό είναι, αλλά και να θέλουν να βγουν δεν μπορούν. Θυμάμαι μια φορά πριν από χρόνια πολλά, μπήκα στο κλειστό των Ιωαννίνων, είχε 22 air condition, τα μέτρησα. 22 air condition, μιλάμε πάνω από δεκαετία και ήταν ανοιχτά, δουλεύανε. Στο νέο των Ιωαννίνων, γιατί εκεί παίζουν οι γυναίκες της Χερίας που πηγαίνουμε, έχει τα air condition και είχε τη θέρμανσή του. Και μάλιστα όταν μπήκαμε μέσα και ήταν ζεστό, γιατί μπήκαμε και με τα μπουφάν μας, να πω, γιατί συνηθισμένοι στο τι θα αντιμετωπίσουμε, οι μισές ζαλιστήκανε νομίζω. Για την καθαριότητα, για το παρκέ, για τις μπασκέτες που τις μετακινούμε συνέχεια δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω γιατί να μιλήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Το γιατί. Γιατί δηλαδή φωνάζουμε για πράγματα τα οποία... θεωρούνται αυτονόητα. Δεν θεωρούνται αυτονόητα. Δεν είναι αυτονόητα. Δηλαδή τι, το να βάλουμε 10 κουρτίνες απέναντι να μπορεί ο άλλος να βλέπει στις 3 ώρα το μεσημέρι. Και οι αθλητές. Μα ο αθλητής δεν σουτάρει από εδώ από τη γωνία όταν παίζει το μεσημέρι. Το λέμε για πλάκα, αλλά είναι αλήθεια. Τους λέμε όλους, παιδιά, μην πάτε από εκείνη τη γωνία. Αλλάξτε γωνία, μήπως και το βάλουμε. Πού να δουν. Εκτός να τους δώσουμε γυαλιά. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Πες μου, κλείνοντας, τι θα κάνετε τώρα με την ομάδα των Λεόντων. Συνεχίζετε προπονήσεις καλοκαίρι, θα τους αφήσεις λίγο να ξεκουραστούν. Τους έπιασα από τα μούτρα αμέσως. Τι θα κάνετε. Από τα μούτρα, κλασικά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε για ξεκούραση. Και νομίζω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο από μένα και από άλλου. Όλους τους προπονητές έχει αλλάξει και στις ακαδημίες συνεχίζουμε τις προπονήσεις και τον Ιούλιο, γιατί έτσι πρέπει. Δεν μπορεί έναν αθλητή να τον αφήνεις το Μάρτι που τελειώνει το πρωτάθλημα και να τον ξαναβρίσκεις το Σεπτέμβριο όταν κλείσουν και τα καλοκαιρινά κλαμπ. Λοιπόν, ένας αθλητής, και το ξαναλέω, ένας αθλητής που θέλει να λέγεται αθλητής και δεν είναι αυτός που θα έρθει μία φορά ή καμία και απλώς θα συμμετέχει σε έναν αγώνα. Ένας αθλητής σε όλες τις ηλικίες δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Πρέπει να βρίσκεται στο γήπεδο και να γυμνάζεται. Μακάρι να είχαμε γήπεδα, με air condition, λέμε, με παράθυρα που ανοίγουν να φυσάει και λίγο και να ήμασταν εδώ πέρα και να καθόμασταν ίσως λίγο τον Αύγουστο. Σιδηροκέφαλο στη νέα ομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, αθλητές έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.